Για ποιες παράνομες χρεώσεις μιλάμε ακριβώς, τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν να εξηγήσω πώς βγαίνει ο τίτλος και πώς βγαίνει και το νούμερο. Ναι. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ και όσοι δεν είναι, μάθαμε πέρυσι το καλοκαίρι ότι ο ΟΑΕ έβγαλε ένα χαρτί και είπε θα σας κατάσχω ό,τι έχετε και δεν έχετε αν δεν με πληρώσετε. Mm-hmm. Τον Αύγουστο του 2013. Από τότε λοιπόν ξεκίνησα μια προσωπική ενασχόληση ως οφειλέτης του ΟΑΕ και εγώ και η οικογένειά μου, ένας από τους 380.000, δεν είμαστε λίγοι. Mm-hmm. Άρχισα να ασχολούμαι λίγο συστηματικά με το ζήτημα και έτσι να οργανώσω λίγο, έχοντας κάποιες εμπειρίες από το παρελθόν, να οργανώσω λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι τι είναι, επαγγελματίες είναι όλοι, ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του και δεν γνωρίζει πολλά νομικά ζητήματα που βρίσκονται σε σχέση με τον ΟΑΕ. Mm-hmm. Μία από τις κινήσεις λοιπόν τις πρώτες που κάναμε ήταν να ζητήσουμε να έχουμε μια καλή νομική βάση, να έχουμε μια γνωμοδότηση από έναν συνταγματολόγο, από έναν άνθρωπο, εμείς συνταγματολόγο θέλαμε, καταλήξαμε στον κύριο Μανιτάκη, τον Αντώνη τον Μανιτάκη, που είναι από τους πλεονέγκριτους, ο οποίος σε συνεργασία με τον Ακρίτα τον Καϊδατζή, ετοιμάσανε μια γνωμοδότηση για μας. Ποιοι είμαστε εμείς, την πληρώσαμε γύρω στα 75 άτομα ασφαλισμένοι του ΡΦΝΕ κάναμε. Μάλιστα. Τι του ζητήσαμε λοιπόν να μας πει? Είναι νόμιμη η πρακτική του ΟΑΕ σε σχέση με τις εισφορές του και σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν την παρέχει σε όσους οφείλουνε? Mm-hmm. Πέρασα πολλούς μήνες πολύ γρήγορα. Φτάνουμε λοιπόν αρχές Ιανουαρίου, μας την παραδίδει τη γνωμοδότηση ο κ. Μανιτάκης, την οποία δημοσιοποιήσαμε προχθές. Αυτή η γνωμοδότηση λοιπόν, καταρχήν να τονίσω ότι είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί ένα τέτοιο έγγραφο, μια τέτοια γνωμοδότηση. Ουδήσως τώρα δεν είχε μπει στη διαδικασία να την κάνει. Τεκμηριώνει σε 28 σελίδες ότι πρώτον, ο Υπουργός Εργασίας όφιλε και δεν είναι στην καλή του διάθεση από το 2009 και μετά να μειώσει τις εισφορές στον ΟΑΕ. Ναι. Είναι παράνομο που τις διατηρεί στο ίδιο σημείο με το 2009. Το ακούσαμε, αλλά δεν έγινε. Τι εννοείται? Ακούσαμε ότι θα μειωθούν οι εισφορές, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, όχι, δεν έχει αναφερθεί ότι θα μειωθούν οι εισφορές για τον ΟΑΕ. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι είναι στα σχέδια της κυβέρνησης να μειώσει τις εισφορές. Αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Την αναγκάζει το δικαστήριο. Mm-hmm. Είναι τελεία και παύλα. Ακούω εδώ και λίγο, πάνω από μία ώρα περίπου, την εκπομπή σας. Mm-hmm. Βλέπω μία οργή από όσους μιλάνε, ο καθένας από την πλευρά του, ειδικά το κομμάτι των αγροτών. Mm-hmm. Μόνο η δικαιοσύνη φέρνει αποτέλεσμα σε αυτά. Οι άνθρωποι είναι ανάλγητοι, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έχουν άλλους σκοπούς στο μυαλό τους. Πάμε λοιπόν να το πούμε, να καταλάβει ο κόσμος. Μάλιστα. Είναι παράνομος ο Υπουργός Εργασίας, η κυβέρνηση και ο ΟΑΕ διατηρώντας τις εισφορές σε εκείνο το ύψος. Mm-hmm. Γιατί είναι παράνομος? Γιατί ο νόμος δεν δίνει την ευχέρεια στον Υπουργό, αν θέλεις μείωσε. Ναι. Θα το κάνω πολύ απλό το παράδειγμα, θα το καταλάβουν πάρα πολύ. Όταν είσαι μισθωτός, είχες μισθό 1.000 ευρώ. Οι εισφορές σου ήταν 200 ευρώ στο ΙΚΑ. Όταν ο μισθός σου γίνεται 500 ευρώ, δεν παραμένουν οι εισφορές σου 200, μειώνονται αναλογικά. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν εμείς τι έχουμε? Έχουμε από το 9 και μετά με βάση τα επίσημα στοιχεία γύρω στο 40% μείωση του εισοδήματος, ενώ οι εισφορές παραμένουν στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Θα το κάνω λοιπόν λιανά, γιατί ο κόσμος ο πολίτης δεν καταλαβαίνει από τα νομικά. Είναι υποχρέωση του Υπουργού από το 9 και μετά να μειώσει τις εισφορές. Άρα σε εμένα, που είτε οφείλω είτε έχω πληρώσει, μου οφείλει τη διαφορά. Mm-hmm. Το δεύτερο σημαντικότατο κομμάτι, γιατί έχει δύο σκέλη αυτό το κομμάτι, είναι το εξής. Σήμερα, αν κάποιος οφείλει, 380.000 άνθρωποι οφείλουν στον ΟΑΕ τις εισφορές τους, κατά τον κύριο Βρούτση είμαστε απατεώνες, όλοι, δεν είμαστε ανήμποροι, είμαστε απατεώνες. Όλοι όσοι δεν συμφωνούν με την πολιτική τους είναι απατεώνες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εγώ πλέον λοιπόν επισήμως τους λέω ότι αυτοί είναι απατεώνες, είναι ληστές και είναι και εγκληματίες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Κατά αυτούς λοιπόν εμείς οι απατεώνες που δεν πληρώνουμε τις εισφορές, ναι μεν μας τις χρεώνουν, αλλά δεν μας παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει λογική. Παρ' όλα αυτά, όποτε έχει ερωτηθεί ο κύριος Βρούτσης έτσι με το αυστηρό του ύφος, αυτό είναι, λέει, έτσι είναι ο νόμος, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν η γνωμοδότηση, οι 12-13 σελίδες από τη γνωμοδότηση, και τι λέει? Είστε υποχρεωμένοι, κύριοι, από την ώρα που είναι υποχρεωμένος ο έμπορος και ο ελεύθερος επαγγελματίας να ασφαλιστεί σε εσάς, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε την περίθαλψη ανεξάρτητα αν πληρώνει ή όχι. Mm-hmm. Και αυτό πώς αποδεικνύεται, με πολύ απλή λογική θα το κάνω έτσι, δεν έρχεται σήμερα και λέει αφού μου τα χρωστάς θα σου κάνω κατάσχεση. Mm-hmm. Ωραία. Άρα δώσε μου την περίθαλψη που είσαι υποχρεωμένος εκ του νόμου να μου τη δώσεις και έλα κάνε μου κατάσχεση αύριο. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε 350.000 ανθρώπους, επί μέσο όρο 2 με 3 χρόνια, δεν τους παρέχει την περίθαλψη, αλλά τους χρεώνει.
κατά συνέπεια τους τα χρωστάει τα λεφτά αυτά. Μάλιστα. Αν κάνετε λοιπόν τα μαθηματικά και να υποθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπου εγώ πλέον όχι απλά το προτείνω, εκλιπαρώ τον καθένα να οργανωθεί τοπικά και να στραφούν στα δικαστήρια κατά του ΟΑΕ και του Υπουργείου Εργασίας, η τρύπα η οποία, η υπερχρέωση, η παράνομη που έχει κάνει ο ΟΑΕ σε όλους μας, ξεπερνάει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σταθούμε λίγο στο τελευταίο που είπατε για το δικαστήριο. Ναι. Πόσο εύκολο πιστεύετε είναι για έναν άνθρωπο, για έναν απλό άνθρωπο που δεν έχει ανακατευτεί με όλα αυτά και ψάχνεται και αναρωτιέται πολύ και απορεί εύκολο. Να ξεκινήσει να κάνει μια τέτοια διαδικασία απέναντι στο Υπουργείο, απέναντι στον ΟΑΕ και να έχει και τις ελπίδες ότι θα δικαιωθεί κιόλας. Ακούστε. Καταρχήν για τις ελπίδες που θα δικαιωθεί, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλες. Όπως είδατε, πώς δικαιωθήκανε οι δικαστικοί, οι διάφοροι που προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ προσωπικά, επειδή κακόπεσα στη ζωή μου, κακόμπλεξα, έμπλεξα με ένα καρτέλ και μου έδωσε εμπειρίες, ήμουν από την απέναντι πλευρά, μου έδωσε εμπειρίες στο δικαστικό κομμάτι, έχω πλήρη γνώση πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα από αυτά να πάει να μπλέξει με αυτούς. Πιστεύω ότι θα βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι από ανθρώπους σαν και εμένα. Τι εννοώ, εγώ το κάνω για τον εαυτό μου, καταρχήν το διευκρινίζω. Ούτε είμαι κανένας φορέας, ούτε τίποτα. Απλά αφού τα οργανώνω για τον εαυτό μου, γιατί να μην τα κάνουν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα χρειαστεί τοπική οργάνωση. Δεν μπορώ να το αναλύσω πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις στην Ελλάδα από ανθρώπους έτσι που έχουν ξεκινήσει κινήσεις σε τοπικό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα δώσει, ξέρετε, οι δικηγόροι, το 99,9% δεν γνωρίζουν την νομική βάση για τον ΟΑΕ. Ήθελα και σε αυτό να σας κάνω δεν μια ερώτηση. Δεν ασχοληθήκαν οι άνθρωποι ποτέ. Τώρα λοιπόν που παίρνουν η γνωμοδότηση, αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους. Ήδη από το δικό μου blog την έχουν κατεβάσει πάνω από 5.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Θα την πάρει ο δικηγόρος στη Λάρισα, στη Σπάρτη, στην Καρδίτσα, θα τη μελετήσει και θα μπορέσει να προετοιμάσει πολύ καλύτερα μια ομαδική προσφυγή για 50, για 100 ανθρώπους. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικό με αυτό. Μας είπατε στην αρχή ότι απευθυνθήκατε σε συνταγματολόγο για να φτάσετε να έχετε αυτή τη γνωμοδότηση. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι εδώ και 2, 3, 4 χρόνια που κρατάει η κρίση και έχουν γίνει πράγματα τα οποία, όπως είπατε κι εσείς, είναι παρά τον νόμο, γιατί οι συνταγματολόγοι δεν ανοίγουν το στόμα τους και δεν λένε ότι, όπα παιδιά, μέχρι εδώ είσαστε. Αυτό είναι παράνομο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να περάσει. Επί του συγκεκριμένου, θα σας πω ότι ποτέ ουδής δεν πήγε σε κάποιον συνταγματολόγο να ζητήσει μία γνωμοδότηση, άρα πάω στην ευθύνη αυτονών που έπρεπε να πάνε και νομίζω ότι γίνομαι κατανοητός ποιοι ήταν αυτοί που έπρεπε να πάνε και να πούνε πες μας ρε παιδί μου σε ένα χαρτί, ναι, μπορούμε. Ποιοι νόμοι ισχύουν και ποιοι όχι, γιατί τα λόγια του αέρα είναι τσάμπα. Εντάξει. Άρα ναι μεν υπάρχουν οι συνταγματολόγοι, αλλά δεν είναι η δουλειά τους να κάθονται κάθε μέρα και να λένε τι πρόβλημα απασχολεί την κοινωνία, κάτσε να βγάλω μια γνωμοδότηση. Και λέω λοιπόν, δεν θα έπρεπε να είχαν πάει καιρό κάποιοι φορείς και να τους θα ζητήσουν. Δεν πήγανε. Έγινε όμως μία αρχή. Επειδή το γνωρίζω το ζήτημα, γιατί το χειρίζομαι, σας λέω ότι έχει γίνει αυτό που λέμε, έχει γίνει χαμός στην Ελλάδα από την Παρασκευή, από την Κυριακή που βγήκε στον αέρα. Μάλιστα. Γιατί είναι η πρώτη φορά που δίνει στον άλλον να καταλάβει. Εγώ χθες πήγα στον κύριο Βρούτση και στην κυρία Κοτίδου, στην πρόεδρο του ΟΑΕ, πήγα στο γραφείο τους, κατέθεσα με πρωτόκολλο τη γνωμοδότηση. Μην και πούνε ότι δεν τη γνωρίζουν. Την έστειλα σε όλους τους βουλευτές, μη και πούνε ότι δεν γνωρίζουν. Και τώρα τίθεται ένα θέμα. Ή είναι νόμιμος ο ΟΑΕ ή είναι παράνομος. Ένα από τα δύο. Ας καλέσει λοιπόν ο τοπικός βουλευτής, εκεί δεν έχετε στη Μεσσηνία βουλευτή. Λακωνία, ναι. Στη Λακωνία, συγγνώμη. Ας πάρουν λοιπόν οι φορείς τη γνωμοδότηση στη Λακωνία, να τη δώσουν στο βουλευτή τους και να πούνε για ζήτησε μια απάντηση από τον κύριο Βρούτση. Είναι νόμιμος ή είναι παράνομος, να μας απαντήσει επί συγκεκριμένων θεμάτων. Και όχι επί λόγια. Η άποψή σας για αυτούς που οφείλουν στο ΤΕΒΕ και ακούμε συχνά ότι έγινε, ξέρω εγώ, σύλληψη για 100.000 χρέη προς το δημόσιο. Η άποψή σας ποια είναι, η συμβουλή σας μάλλον ποια είναι προς αυτούς τους ανθρώπους? Καταρχήν η άποψή μου είναι ότι είναι εγκληματικό. Η ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας είναι εγκληματική και ακόμα περισσότερο όταν μιλάμε για τις δικές μας φορές. Προς το παρόν συλλήψεις για χρέη του ΟΑΕ δεν υπάρχουν παρά μόνο αν καταδικαστείς και δεν πληρώσεις την ποινή σου. Το οποίο είναι άθλιο η ποινική δίωξη. Για το άλλο το κομμάτι θα σας πω τι έκανα. Καταρχήν υπάρχει νομολογία που είναι αντισυνταγματική η σύλληψη για τα χρέη στο δημόσιο, η οποία δεν εφαρμόζεται δυστυχώς από τα δικαστήρια ή από την αστυνομία. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος και μάλιστα πριν 10 μέρες διαμαρτυρήθηκα, έκανα αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αυτό το άθλιο φαινόμενο να συλλαμβάνουν κάποιον επώνυμο και να βγάζουν το όνομά του όλα τα μέσα. Υπήρχε μια χαρακτηριστική περίπτωση, συλλάβαν 4,
Ο ένας ήταν επώνυμος, βγάλαν το όνομά του και οι άλλοι τρεις δεν ήταν επώνυμοι, δεν ήταν διάσημοι και το όνομά τους απεκρύφθη. Μάλιστα. Είμαι κάθετα αντίθετος. Να σας πω ποια είναι η δυστυχία μας. Ότι όλα αυτά αντιμετωπίζονται μεν νομικά, αλλά όταν ο άλλος είναι ένας διαφημιστής στη Σπάρτη, mm-hmm. δεν ξέρει τι σημαίνει δικαστήριο, δεν έχει πάει ποτέ. Mm-hmm. Και του φαίνεται βουνό η ιστορία. Mm-hmm. Δυστυχώς εκεί χρειάζεται πιο ομαδική οργάνωση από τους τοπικούς φορείς. Mm-hmm. Δυστυχώς, αλλά είναι μονοδρόμος. Mm-hmm. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θέλω να σας πω ότι mm-hmm. αυτή η λογική του ΟΑΕ εφαρμόζεται και στο άλλο το ταμείο, το Ταμείο των Ελευθέρων Επαγγελματιών των Μηχανικών, Νομικών και Γιατρών, όπου έχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Mm-hmm. Ισχύουν κατά αναλογία και εκεί. Εγώ αυτό που θέλω να συστήσω είναι στους τοπικούς φορείς να αναλάβουν δράσεις. Να καλύψουν το κενό, όπως το είπατε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ατομικά να τα οργανώσει, να τα αναλάβουν να τα οργανώσουν για να πετύχουμε τι. Κανενός πρόθεση δεν είναι να καταρρεύσει ο ΑΕ. Η πρόθεσή μας όμως είναι να μην καταρρεύσουμε κι εμείς. Mm-hmm. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Εδώ έχουμε ανισορροπία. Έχουμε υπέρ του ΟΑΕ και του Υπουργείου Εργασίας. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Βλέπετε κάποια ελπίδα, κάποιο φως στο τούνελ, ας το πούμε απλά. Γενικώς. Αν δεν υπάρχει έκρηξη, δεν βλέπω τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν γίνει η επισήμως η πτώχευση της Ελλάδος, η οποία έχει γίνει, έχουμε πτωχεύσει, δεν βλέπω κανένα φως. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχουμε όλοι επιχειρήσεις, όλοι ξέρουμε από οικονομικά, όταν έχεις πτωχεύσει και δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις το χρέος σου, πρέπει να υποστείς τις συνέπειες και μετά να ξεκινήσεις από την αρχή. Mm-hmm. Εδώ εμείς αποφεύγουμε να υποστούμε τις συνέπειες, οπότε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και από την αρχή.